Και στην επί της αρχής συζήτηση του νομοσχεδίου τοποθετηθήκαμε και εξηγήσαμε γιατί είμαστε κάθετα αντίθετοι με το παρόν νομοσχέδιο, το οποίο απέχει πολύ από τον κατεφημισμό τίτλων του, το να δίνει δηλαδή δεύτερη ευκαιρία τόσο στα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά όπως και συνολικά σε επαγγελματίες και εμπόρους. Έγινε ξεκάθαρο και από την συζήτηση στις δύο προηγούμενες συζητήσεις στην Επιτροπή, ότι ουσιαστικά η σκοπιμότητα του νομοσχεδίου είναι το να αυξήσει την ίσπραξη των οφειλών μιας μεγάλης μάζας λαϊκών νοικοκυριών που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια μέσω της εκποίησης της όποιας περιουσίας ή των εισοδημάτων διαθέτουν, και όχι βέβαια να τους διευκολύνει να απαλλαγούν από αυτές. Ήταν ξεκάθαρο και στη συζήτηση των φορέων η στάση που τήρησαν όλοι λίγο πολύ οι προσκεκλημένοι φορείς, αυτοί που προέρχονταν που εκπροσωπούν τους επαγγελματίες, τους βιοτέχνους, τους καταναλωτές, μιλώντας ξεκάθαρα για το μεγάλο κίνδυνο που ανοίγεται, θέτοντας σε πραγματική διακινδύνευση συνολικά την αξιοπρεπή διαβίωση των λαϊκών νοικοκυριών και βέβαια πρώτη κατοικία τους. Ήταν βέβαια εντελώς διαφορετική η στάση που κράτησαν οι τράπεζες στην συζήτηση. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στη σημερινή μου τοποθέτηση στην παροιμιώδη για ακόμα μια φορά αντιπαράθεση που αναπτύχθηκε μεταξύ του Υπουργού και του ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος περισσότερο ευθύνεται για την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Για το δώρο δηλαδή που από κοινού κάνετε, αφήνοντας τα αρπακτικά των τραπεζών και των funds παντελώς απροστάτευτο το δικαίωμα στην λαϊκή στέγη. Αντί δηλαδή να συζητάμε για το πώς αυτή θα προστατευτεί ουσιαστικά, κοκορομαχείται για το ποιος πρώτος τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια από τα λαϊκά νοικοκυριά. Ο κινησμός σας αποτελεί πραγματικά πρόκληση για τα χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά, τους μισθωτούς, τους αυτοαπασχολούμενους, τους βιοπαλαιστές αγρότες, τους συνταξιούχους που πλήρωσαν και πληρώνουν τις βαρύτατες συνέπειες των βαρών που τους φορτώσατε όλα τα χρόνια της κρίσης, όπως συμβαίνει ξανά σήμερα. Ήταν χαρακτηριστική η εναντίωση όλων των φορέων στη συζήτηση και για το χρόνο που επιλέγεται να εισάγει το παρόν νομοσχέδιο σε μια περίοδο που λόγω και των μέτρων που ακολούθησαν και την κρίση που επιταχύνθηκε με τις συνθήκες της πανδημίας, η υπερχρέωση και τα αδιέξοδα έχουν πολλαπλασιαστεί για το σύνολο των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων και συνολικά των λαϊκών στρωμάτων. Δηλαδή δεν χρειάζεται να επιβεβαιώνεται αυτό που γνωρίζαμε πολύ καλά και το βλέπουν εξάλλου και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, ο λαός, ότι η Νέα Δημοκρατία πατάει στα συντρίμια που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζοντας και αυτός βέβαια το έργο που είχαν οι πριν από αυτόν κυβερνήσει τα χρόνια των μνημονίων. Και σήμερα έρχεται η Νέα Δημοκρατία πιο επιθετικά να βάλει οριστικά τα φόπλακα στην όποια έννοια της προστασίας έχει απομείνει στην πρώτη κατοικία, κάνοντας βέβαια και ένα βήμα παραπέρα, επεκτείνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα κήρυξης πτώχευσης ακόμα και για φυσικά πρόσωπα, μια διαδικασία πραγματικά πρωτόγνωρη και ιδιαίτερα προβληματική, ακόμα και για αυτό το αστικό δίκαιο. Και βέβαια, δεν πρόκειται εδώ απλά και μόνο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, την άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, αλλά εδώ μιλάμε και για τη δυνατότητα σε όλη την κλίμακα των λαϊκών στρωμάτων να μπορούν να δεσμευτούν τα ήδη σπαραλιασμένα εισοδήματά τους, πέρα βέβαια από τα ψίχουλα των 600 ευρώ περίπου, θέτοντας σε σοβαρή διακινδύνευση την αξιοπρέπεια της διαβίωσής τους. Και είναι χαρακτηριστικό ότι όλη αυτή η διαδικασία της πτώχευσης που αφορούσε μέχρι σήμερα τις επιχειρήσεις, με τους ίδιους όρους επεκτείνεται και για το σύνολο των φυσικών προσώπων και θα πω και παρακάτω. Και βέβαια, δεν πείθει κανέναν η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης ότι δήθεν δεν νομοθετεί κατ' εντολή των τραπεζών, επειδή βέβαια, όπως ήταν και αναμενόμενο, οι τράπεζες θα ζητούσαν να απελευθερωθούν ακόμα περισσότερο οι όροι ή περαιτέρω διευκολύνσεις από ό,τι κάνετε με τη σημερινή νομοθεσία. Όμως, ήδη το παρόν νομοσχέδιο όχι μόνο τους λύνει τα χέρια για να μπορούν να θέτουν ουσιαστικά οι ίδιοι τους όρους των διαπραγματεύσεων με τους οφειλέτες, κάτι που σε μεγάλο βαθμό βέβαια συνέβαινε μέχρι και σήμερα, αλλά να μην δεσμεύονται καν να συμμετάσχουν σε αυτές τις εξοδικαστικές
διαπραγματεύσεις. Και όταν γνωρίζετε ήδη ότι η στάση των τραπεζών ήταν αυτή που καθιστούσε ουσιαστικά ανέφικτη κάθε προσπάθεια εξοδικαστικού συμβιβασμού των οφειλών, είναι πρόκληση ότι πάτε και ένα βήμα παρακάτω. Δηλαδή, ουσιαστικά θέτετε τις τράπεζες στην ίδια μοίρα με το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μπορούν ακόμα και να ικανοποιηθούν κατά προτεραιότητα. Αυτά όλα δεν είναι διευκολύνσεις των τραπεζών. Θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα από τα άρθρα, προσπαθώντας να τα ομαδοποιήσω. Είναι αδύνατο να μιλήσουμε για τα 270 άρθρα του νομοσχεδίου. Θα πω πάνω και στην β' ανάγνωση. Αρχικά, σε σχέση με τα άρθρα 1 έως 4, που αφορούν ουσιαστικά τη δημιουργία μηχανισμού προειδοποίησης της αφαιρεγκαιότητας, γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστεί από την κυβέρνηση και όχι μόνο ως μια σωτήρια λύση. Αναφέρθηκαν σε αυτό και οι φορείς, οι εκπρόσωποι των επαγγελματοβιοτεχνών, μπορεί και λέμε εκεί μες ότι ως εργαλείο μπορεί ως ένα βαθμό να έχει μια χρησιμότητα, όμως αυτό δεν μπορεί να αποτελεί πανάκια, δεν είναι η λύση για την αντιμετώπιση ουσιαστικά της υπερχρέωσης, όταν και για το σύνολο των επαγγελματιών και βιοτεχνών, όπως και για τα λαϊκά νοικοκυριά, δεν είναι η έλλειψη της γνώσης της οικονομικής τους κατάστασης που τους οδηγεί στα αδιέξοδα, αλλά ουσιαστικά η αδυναμία να ανταποκριθούν στις ισορρευμένες οφειλές και η έλλειψη της οποιαδήποτε προστασίας και ενίκησης σχεσής τους από το κράτος, ιδίως την περίοδο αυτή της πανδημίας. Επιπλέον, στο άρθρο 4, με την δυνατότητα που δίνεται στα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα να απευθυνθούν στα επαγγελματικά επιμελητήρια και στους συλλόγους, προκειμένου να τους παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, θεωρούμε ότι με δεδομένο τον διαχειριστικό ρόλο των επιμελητηρίων, που είναι διαχρονικά γνωστός, όπως επίσης και τον προσανατολισμό του στην υπεράσπιση των μεγαλύτερων και βιώσιμων επιχειρήσεων, δεν θα δοθεί καμία ουσιαστική λύση στα ζητήματα της υπερχρέωσης των αυτοαπασχολουμένων και στις μικρές επιχειρήσεις, πόσο μάλλον όταν βέβαια και τα επιμελητήρια με τις θέσεις τους δεν θίγουν στο ελάχιστο τις αντιλαϊκές πολιτικές που τους οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Επίσης, για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης, επισημάνθηκε ήδη και είναι γνωστό ότι οι τράπεζες με τους όρους που θέτουν δυναμητίζουν ουσιαστικά κάθε προσπάθεια διακανονισμών των οφειλών τους. Έγινε εξάλλου αναφορά και στη συζήτηση με τους φορείς ότι και σε αυτό το διάστημα που υποτίθεται δόθηκε για να ενταχθούν πολλά από τα λαϊκά νοικοκυριά στις πλατφόρμες και στο σχέδιο γέφυρα, δεν υπήρξε σοβαρή ανταπόκριση σε σχέση με τα ήδη καταγγελθέντα δάνεια και με τις περιπτώσεις εκείνων που ήδη κινδυνεύουν, τα σπίτια που κινδυνεύουν με πληστηριασμό. Σκοπός σε κάθε περίπτωση του εξοδικαστικού μηχανισμού είναι η ρύθμιση των οφειλών σε χρηματοδοτικούς φορείς. Στην ουσία μιλάμε για κάλυψη και εξασφάλιση των πιστωτών, αφού αυτοί θα κάνουν προτάσεις ρύθμισης του χρέους των οφειλών, έπειτα είτε από αίτηση του οφειλέτη, αλλά ακόμα και με δική τους πρωτοβουλία. Μάλιστα, οι χρηματοδοτικοί φορείς υποβάλλουν πρόταση στην περίπτωση που το θέλουν. Δίνεται διακριτική ευχέρεια και όχι δέσμευση αυτών. Και βέβαια η αίτηση του οφειλέτη γίνεται δεκτή εφόσον η πλειοψηφία των φορέων την αποδέχεται και συνενεί. Σε σχέση τώρα με το άρθρο 7, αποκλείεται από τη διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού όσοι χρωστάνε τουλάχιστον το 90% σε έναν μόνο χρηματοδοτικό φορέα, πετώντας εκτός, για παράδειγμα, όσους μπορεί να έχουν πάρει δάνεια από μία τράπεζα ή να χρωστούν αποκλειστικά, για παράδειγμα, στην εφορία. Κάτι που απασχολεί μεγάλη μερίδα των αυτοαπασχολουμένων. Επιπρόσθετα, από τον εξοδικαστικό συνεχίζουν να εξαιρούνται όσοι έχουν κάνει διακοπή εργασιών και έχουν έχουν αίτηση για υπαγωγή σε ειδικές διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα. Επίσης, επί όλες τις διαδικασίες του εξοδικαστικού ισχύει ο κανόνας ότι δεν επιτρέπεται να φέρουν κανένα πιστωτή σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, υποδεικνύοντας ουσιαστικά και την υποκρισία περί ισοτιμίας και κοινωνικής ευαισθησίας. Επίσης, και η ίδια η επιδότηση των δόσεων του άρθρου 28 υπόκειται σε αυστηρά περιοριστικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.
ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν μπορεί να δώσει λύση στα οξυμένα προβλήματα φαίνεται και εκ του αποτελέσματος και από τα δημοσιευμένα στοιχεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, όπου 7.300 επιχειρήσεις κατάφεραν να υποβάλουν αίτηση, ενώ από αυτές μόλις 2.300 ολοκλήρωσαν τη διαδικασία. Ακόμα βέβαια σε σχέση με τα άρθρα που αφορούν την προπτωχευτική διαδικασία της εξυγίανσης από το άρθρο 31-64, με τα παραπάνω άρθρο προτείνει τη διαδικασία της συμφωνίας εξυγίανσης μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, ενώ δεν προστατεύεται στην ουσία ο οφειλέτης από τη δυνατότητα υποβολής αίτησης πτώχευσής του από τις πιστωτές. Και πάλι αν ο οφειλέτης περιέλθει σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών μετά την υποβολή αίτησης επικύρωσης συμφωνίας, υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης. Η διαδικασία αυτή θεωρούμε ότι δεν πρόκειται να λύσει κανένα πρόβλημα υπερχρέωσης, αλλά ουσιαστικά χρησιμοποιείται ως προθάλαμος της πτώχευσης. Σε σχέση με την κύρια διαδικασία της πτώχευσης, είπαμε και στην επί της αρχής συζήτησης ότι ο σκοπός της ουσιαστικά είναι η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών με τη ρευστοποίηση του συνόλου της περιουσίας του οφειλέτη. Διαφωνούμε ριζικά και επισημαίνουμε τον κίνδυνο για τους που θα δημιουργηθούν με το να βγουν μαζικά στο σφυρί οι κατοικίες των φυσικών προσώπων. Και επιπρόσθετα βέβαια απαιτούμε να νομοθετήσει η κυβέρνηση για να απαγορεύσει τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας και για τους αυτοαπασχολούμενους βέβαια με εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ. Ζητάμε να προστατεύεται και η επαγγελματική του στέγη, επαγγελματικά εργαλεία και τη δημιουργία κατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού για τα βασικά έξοδα της επιχείρησης. Αναφερθήκαμε συνολικά για τους κινδύνους που θα προσπαθήσω να τα μαζέψω, κύριε. Λάτε, ναι. Για τους κινδύνους που δημιουργούνται από την ένταξη των φυσικών προσώπων στις διαδικασίες της πτώχευσης, όταν διατηρούνται μια σειρά ποινικές διατάξεις, όπως και τα ζητήματα της προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών τους δεδομένων, για παράδειγμα με διατάξεις που προβλέπεται ότι είναι τη δυνατότητα στο σύνδικο να έχει πρόσβαση σε όλη την αλληλογραφία και σε άλλα τέτοια στοιχεία που καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν αυτές οι διατάξεις να εφαρμόζονται αναλογικά και στα φυσικά πρόσωπα. Ακόμα, σε σχέση με τις αξιοποιείται προπαγανδιστικά ως θετικό το γεγονός ότι δεν στερούνται ουσιαστικά τα φυσικά πρόσωπα που κηρύσσονται σε πτώχευση, δεν στερούνται την άδεια άσκησης επαγγέλματός τους. Βέβαια, ακόμα και αυτό είναι ασαφές ο τρόπος που γράφεται στην ρύθμιση, εντάσσεται στη ρύθμιση, γιατί λέει ότι υπό ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα, αν δηλαδή άλλος προβλέπεται να χάσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Όμως θεωρούμε ότι και από μόνο το αυτό δεν εξασφαλίζει ουσιαστικά τη δεύτερη ευκαιρία που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, διότι ο επαγγελματίας που θα έχει ουσιαστικά χάσει όλη του την περιουσία και θα δεσμεύεται και το μετά την πτώχευση εισόδημά του, είναι ουσιαστικά αδύνατο, αποτελεί κοροϊδία το ότι είναι ουσιαστικά αδύνατο να επανακάμψει και αποτελεί κοροϊδία να λέτε ότι σε αυτούς όλους δίνεται δεύτερη ευκαιρία να ανταποκριθούν. Συνολικά υπάρχουν και μια σειρά ρυθμίσεις που χειροτερεύουν και τη θέση των εργαζομένων που εργάζονται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται τόσο στη διαδικασία της εξυγίανσης όσο και στη διαδικασία της πτώχευσης. Χαρακτηριστικά στο άρθρο 103 πλέον και οι συμβάσεις εργασίας λέει ότι μπορούν αυτοδίκαια να λυθούν όταν η εταιρεία τεθεί σε πτώχευση. Χρειάζεται να διευκρινιστεί αυτό. Θεωρούμε παράδειγμα το γεγονός ότι μένουν με αυτόν τον τρόπο απροστάτευτοι στο σύνολό τους οι εργαζόμενοι. Και βέβαια συνολικά διαφωνούμε με το γεγονός ότι οι εργατικές αξιώσεις δεν προηγούνται όλων των άλλων απαιτήσεων των πιστωτών. Θα τοποθετηθώ και στα υπόλοιπα άρθρα, συνολικότερα στη β' ανάγνωση, για να μην καταχραστώ το χρόνο. Θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν έρχεται να λύσει, αντίθετα θα γιγαντώσει τα προβλήματα και για την λαϊκή κατοικία, και θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν παίρνει σουλούπομα, αλλά πρέπει να αποσυρθεί. Ευχαριστώ.